Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα τρίτη ημέρα του Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας 2011 που γίνεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με τη συμβολή βέβαια του ίδιου, του British Council και πολλών άλλων φορέων. Έχετε τις προσκλήσεις, έχετε το πρόγραμμα, δεν πρόκειται να πω περισσότερα από αυτά. Σήμερα λοιπόν, τρίτη μέρα, να θυμίσω τι κάναμε στις άλλες δύο τις προηγούμενες. Η πρώτη μέρα ήταν η πέμπτη, πρώτη βραδιά μάλλον, δεν ήταν η μερίδα, ήταν η νυχτερίδα. Λοιπόν, η πρώτη βραδιά ήταν «Η ζωή σαν επιστήμιο» τίτλος. Είχαμε μαζί μας τον Θεοδόση Τάσιο, τον καθηγητή του Μετσόβιου του Πολυτεχνείου, ο οποίος μίλησε για την τεχνολογία στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Είχαμε επίσης τον Απόστολο Δοξιάδη, τον συγγραφέα, ο οποίος κινήθηκε ανάμεσα στην επιστήμη και την αφήγηση, έδωσε μια αυτοβιογραφία ουσιαστικά δική του. Και έκλεισε ο κύριος Αριστίδης Μπαλτάς, ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας των επιστημών στο Μετσόβιο, με τίτλο «Επιστήμη, φιλοσοφία, κοινωνία» είχε η ομιλία του. Εντυπωσιακή και οι τρεις. Εχθές είχαμε επιστήμη μεταμουσικής, όπως έχουμε και σήμερα άλλωστε. Εχθές είχαμε λοιπόν επιστημονικούς μύθους και πραγματικότητα και όσοι δεν ήρθατε χάσατε, διότι εκτός των καθηγητών και ερευνητών, οι οποίοι μίλησαν για νανοτεχνολογία και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας, δηλαδή ο Γιώργος Φρουδάκης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο τμήμα χημίας, μας μίλησε για εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στην ενέργεια και το περιβάλλον. Η Ελένη Μακαρόνα, βασική ερευνήτρια στο Δημόκρητο, μας μίλησε για την συνάντηση της νανοτεχνολογίας με τον Ιπποκράτη, δηλαδή προληπτική ιατρική, στη σύγχρονη βέβαια εποχή, το προλαμβάνει Κρήτων του Θεραπεύην, ο τίτλος, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Και βέβαια, τρίτος ήταν ο Θανάσης Κωνσταντόπουλος, χημικός και καθηγητής στο Αριστοτέλειο και στο ΕΚΕΤΑ, ερευνητής με δικό του εργαστήριο. Βραβείο Ντεκάρτ, θυμίζω τον Ντεκάρτ, ήταν το Νόμπελ της Χημίας για την κοινότητα, βραβείο Ντεκάρτ το 2006, μίλησε για την ενέργεια από το νερό και τον ήλιο. Είναι η γνωστή θεωρία του και όχι μόνο θεωρία, το έχει κάνει και πράξη, το Hydrosol, τεχνολογία Hydrosol. Και τώρα το έχει συμπληρώσει, καύσιμο υδρογόνο βγάζει από νερό και ήλιο, τώρα με την προσθήκη διοξίδιου του άνθρακα βγάζει και υδρογονάνθρακες. Δίνει δηλαδή, αν θέλετε, λύση στο πρόβλημα το ενεργειακό το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η χώρα μας, όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Και στο τέλος βέβαια, όταν τελειώσαν όλα αυτά, η ομιλία του διανθίστηκε με μουσικά θέματα, είχε το γκρουπ του, είχαν έρθει από τη Θεσσαλονίκη όλοι, και στο τέλος παίξανε και blues, πήρε και ίδιο στην κιθάρα του, μία από τις 49 κιθάρες του κυρίες και κύριοι. Και παίξανε μουσική, καταπληκτική. Σήμερα όμως έχουμε επίσης καταπληκτικά πράγματα να σας πούμε και να σας δείξουμε. Σήμερα ο τίτλος είναι «Η επιστήμη αλλιώς». Δηλαδή πράγματα τα οποία θα σας ξαφνιάσουν. Έχουμε μαζί μας και είναι μεγάλη μας τιμή τον καθηγητή τον Χρήστο τον Παπαδημητρίου από τον Berkeley, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον αλγοριθμικό φακό και πώς οι υπολογιστές αλλάζουν τις επιστήμες. Και έχουμε μαζί μας επίσης τον Mark Looney, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως guitar physicist, δηλαδή κιθαριστής και φυσικός. Είναι δηλαδή μουσικός και science presenter, δηλαδή παρουσιαστής, αν θέλετε επικοινωνός, όσο μπορεί να είναι αυτή η λέξη, της επιστήμης. Είναι και ο νικητής του πρώτου Nesta FameLab Competition, το οποίο έγινε το 2005. Είναι εντελώς πρωτότυπος ο τρόπος με τον οποίο μας λέει και μας δείχνει πράγματα γνωστά μας, που δεν έχουμε σκεφτεί όμως πώς αυτά ανταποκρίνονται στους όρους της φυσικής και στους κανόνες της φυσικής, τα δείχνει με ένα εντελώς δικό του και πρωτότυπο τρόπο. Θα τον δούμε στη συνέχεια. Θα κάνουμε τις δύο παρουσιάσεις. Στο τέλος θα έχουμε 10-15 λεπτά max για ερωταπαντήσεις σε ό,τι χρειαστεί να κάνετε. Και αυτά από εμένα. Κύριε Παπαδημητρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ το Βρετανικό Συμβούλιο που με προσκάλεσε. Κοιτάξτε, η ομιλία μου θα είναι μια επιστημονική και σε κάθε τέτοια ομιλία, σε κάθε σε τέτοιο κοινό, το δίδυμα είναι προς τα πού να το πας, να το πας σε πολύ, να τα κάνεις πολύ λιανά ή στο πιο προχωρημένο. Τώρα, αν έχεις ασφάλεια προς την κατεύθυνση του πιο προχωρημένου, μην ανησυχείτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβετε, βασικά θα σας πω την ιστορία, τρεις ιστορίες, πώς η πληροφορική αλλάζει τη φυσική, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Τρία ήταν τα ναι, που δύο από αυτά έχουν να κάνουν και με τη δικιά μου δουλειά.
Αλλά αυτό που θα σας πω είναι με κάποιο τρόπο η ιστορία, το story, το παραμύθι. Και αν το διανθίσω με μερικά τεχνικά πράγματα, μην ανησυχείτε, μην χαθείτε, δεν είναι θέμα. Και όποιος παρακολουθεί το παραμύθι, τα υπόλοιπα, άμα έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο και όρεξη, τα συμπληρώνεις. Λοιπόν, χωρίς να καθυστερήσουμε άλλο, βασικά το ερώτημα που θέτω είναι τι είναι η πληροφορική. Είναι, δεν θα έχουμε τη δεκοντρόλ που να... Ωραία, δεν... Λοιπόν... Παιδιά, έχουμε κοντρόλ. Δεν είμαι κακομαθημένος Αμερικάνος, εντάξει. Λοιπόν, είναι τεχνολογία, επιστήμη ή τρόπος σκέψης. Μήπως είναι εφαρμοσμένη επιστήμη, τεχνολογική επιστήμη. Ή μήπως, το οποίο νομίζω πως είναι το πιο ενδιαφέρον για τη σημερινή μας συζήτηση, είναι μια σκοπιάκου και κοσμοθεωρία, μέσα από την οποία μπορείς να δεις τις άλλες επιστήμες με έναν τρόπο που είναι μοναδικό πρωτότυπο, μοναδικά πρωτότυπος και παραγωγικός. Λοιπόν, αυτή είναι η θέση μου και θα, όπως σας είπα, θα σας πω τρεις ιστορίες γι' αυτό. Η πρώτη ιστορία έχει να κάνει με το πώς άλλαξε η φυσική με τον κβαντοϋπολογισμό. Και για να καταλάβουμε τι είναι κβαντοϋπολογισμός, θα θυμηθούμε τι είναι υπολογισμός. Και ο υπολογισμός, το άτομο, ας το πούμε έτσι, του υπολογισμού είναι το bit. Και τι είναι το bit? Το bit είναι η τετριμένη ιδέα ότι ένα σύρμα μπορεί να έχει ή πολλά ηλεκτρόνια ή λίγα. Εντάξει, και αυτό το δίλημα, ας πούμε, αυτή η αντίθεση, μπορεί να δημιουργήσει πληροφορία. Εντάξει, και πολλά bits φτιάχνουν τον υπολογισμό. Τώρα, τι είναι το qubit? Το qubit είναι quantum-bit. Δηλαδή, ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να είναι ή κοντά στον πυρήνα ή μακριά από τον πυρήνα. Τα δύο αυτά φαίνονται πως είναι, αυτό βέβαια είναι σε πολύ μικρότερη κλίμακα, φαίνεται πως είναι πολύ παρόμοια, αλλά υπάρχει μια φοβερή διαφορά, τεράστια διαφορά. Το ένα bit είναι ή 0 ή 1, ενώ το qubit μπορεί να έχει στις δύο καταστάσεις. Θεωρητικά. Δηλαδή ότι η θεωρία της κβαντομηχανικής προβλέπει ότι το qubit μπορεί να είναι και στην κατάσταση 0 και στην κατάσταση 1. Αυτό είναι το qubit Q. Όπου τα α και τα β είναι μηχανικοί αριθμοί για αυτούς που θυμούνται τα μαθηματικά, και που στην πραγματικότητα είναι κατά κάποιο τρόπο οι πιθανότητες να βρίσκεται το qubit στην κατάσταση 0 και στην κατάσταση 1. Δηλαδή αυτό μας λέει η κβαντοθεωρία. Τώρα, αυτό που το φέρει πιο κοντά στην πληροφορική είναι το εξής καταπληκτικό, το οποίο γράφω στο κάτω μέρος της διαφάνειας. Το ένα σύστημα με 9 qubits μπορεί να βρίσκεται σε 2 ιστινή καταστάσεις την ίδια στιγμή. Να σας το κάνω λιανά. Ένα σύστημα από 1000 άτομα ας πούμε υδρογόνου, 1000 άτομα υδρογόνου είναι μια γελία αφάνταστα μικροσκοπική ποσότητα μάζας. Λοιπόν, 1000 άτομα υδρογόνου μπορούν να βρίσκονται σε 2 στη 1000 διαφορετικές καταστάσεις. Βρίσκονται την ίδια στιγμή σε 2 στη 1000 διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή, η φύση έχει ένα τεράστιο τευτέρι που έχει 2 στη 1000 γραμμές, αράδες, και γράφει σε αυτό έναν αριθμό σε κάθε τέτοια αράδα, και αυτό το κάνει για κάθε 1000 ηλεκτρονίων που υπάρχει στη φύση. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Και αυτό με κάποιο τρόπο είναι η μηχανή που προάγει τον κβαντοϋπολογισμό. Όταν ακούει κανείς αυτό, είναι τρεις δυνατές αντιδράσεις. Για κοίταξε λοιπόν, η φύση είναι φοβερά σπάταλη. Αυτή είναι μια αντίδραση. Η δεύτερη αντίδραση είναι να είσαι ένας ευσυνείδητος πληροφορικάριος και να πανικοβληθείς. Πώς θα μπορέσω, πόσο δύσκολο θα είναι να προσομοιώσει ένα τέτοιο σύστημα στον υπολογιστή? Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα συστήματα, όλα τα κλασικά συστήματα, όλα τα συστήματα μηχανικής, χημίας, φυσικής κτλ. Μπορούμε να τα προσομοιώσουμε, κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό που προβλέπει ότι ένα πολύ μικρό συστηματάκι μπορεί να βρίσκεται σε ένα εκθετικά μεγάλο αριθμό καταστάσεων, αυτό πώς μπορεί να προσομοιώσει? Φαίνεται τελείως αδύνατο.
Και βέβαια ο τρίτος, ο έξυπνος, ο παρεμβατικός τρόπος, ο σωστός τρόπος που σε βγάζει, ο υπερβατικός τρόπος θα να πω, είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκε ο μεγάλος φυσικός Φάινμαν στις αρχές του 1970, όταν ρώτησε, όταν δέστρεψε αυτό το ερώτημα, δηλαδή το γύρισε ανάποδα αυτό το ερώτημα και το έκανε από έκφραση πανικού σε ρόδινη ελπίδα. Αλλά για φαντάσου να φτιάξει ένα υπολογιστή από τέτοια σωματίδια. Πόσο πανίσχυρος θα είναι αυτός ο υπολογιστής. Αυτό ήταν μια καταπληκτική στιγμή στην ιστορία της επιστήμης για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων αυτή ήταν κάποιο τρόπο, ήταν το γονιμοποιημένο άριο, ας το πούμε, του κουβαντοπολογισμού, παράχθηκε εκείνη τη στιγμή, κάποτε το 1972, αλλά ήταν και ένα φοβερό παράδειγμα το πώς μπορεί ένας μεγάλος επιστήμονας, ένα επιστημονική σκέψη, αντιστρέφοντας, κοιτάζοντας ένα ερώτημα ή κάπως διαφορετικά, να το κάνει από πρόβλημα σε υπόσχεση. Και μετά από πολύ καιρό, και μιλάμε τώρα για ο Πίτερ Σόρ, ένας μαθηματικός του MIT το 1994, αυτή την ιδέα του Φάινμαν, μετά από πολλή δουλειά πολλών πληροφορικάριων και αρκετών φυσικών σε αυτό το θέμα, κατάφερε να κάνει αυτό που θεωρεί το πάντα δύνατο, δηλαδή να βρει έναν πολύ γρήγορο αλγόριθμο, έναν ταχύ αλγόριθμο, ο οποίος σε περίπου 1000 βήματα, όχι 1000 ακριβώς, ίσως 1000 τετράγωνα, μπορεί να βρει τους πρώτους παράγοντες σε έναν αριθμό με 1000 bit. Αν αυτό, όταν λέμε 1000 bit, αυτό που εννοούμε στην πραγματικότητα είναι 317 ψηφία. Σκεφτείτε λοιπόν έναν αριθμό με 317 ψηφία. Και θέλουμε να βρούμε τους πρώτους παράγοντες του, εντάξει. Άμα είναι ζυγός ο τελευταίος, εντάξει, το ξέρουμε να βρούμε ένα πρώτο παράγοντα. Πέστε πώς δεν γίνεται αυτό. Ωραία. Δηλαδή, πώς θα βρεις πώς θα παραγοντοποιήσεις ένα τόσο τεράστιο αριθμό. Αυτό το πρόβλημα είναι φοβερά δύσκολο. Είναι τόσο δύσκολο που κάθε φορά που στέλνετε την πιστοτική σας κάρτα στο ίντερνετ, λαμβάνουν χώρα υπολογισμοί που κρυπτογραφούν τον αριθμό, αριθμό της πιστοτικής σας κάρτας με έναν τρόπο που μόνο κάποιος μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να το βρει, εντάξει, δηλαδή κανείς. Εντάξει. Αλλά ο Πίτερ Σόρ, επαναλαμβάνω, άμα είχε ένα υπολογιστή, θα μπορούσε να το λύσει. Και ο τρόπος που δέχεται αυτός ο υπολογιστής στην καταρχήν είναι φοβερά απλός, ότι του βάζεις στην είσοδο τα 1000 bit του αριθμού, στο τέλος στην έξοδο μετράς τα 1000 bit και βρίσκεις την απάντηση, που θα είναι ένας από τους πρώτους παράγοντες του αριθμού. Και το μεταξύ τι γίνεται, αυτό είναι το ζητούμενο, στο μεταξύ τι γίνεται, ότι αυτούς τους 2 στη 1000 αριθμούς, αυτό το διάγραμμα είναι τελείως εκτός κλίματος, γιατί η κάθετη διάσταση είναι 2 στη 1000. Εντάξει, δηλαδή ένας αριθμός που δεν χωράει στη φύση. 2 στη 1000 τι σημαίνει 2 στη 1000. 2 στη 1000 σημαίνει, κοιτάξτε, τα σωματίδια στη όδο των σύμπαν είναι περίπου 2 στη 400. Εντάξει, δηλαδή 2 στη 1000 δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός στη φύση. Εντάξει, είναι τελείως εκτός. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, ας υποθέσουμε, ας προσπαθήσουμε να δούμε, ότι 2 στη 1000, ότι η κάθετη διάσταση που παίρνει 2 στη 1000. Λοιπόν, αυτές τις πιθανότητες, αυτούς τους αριθμούς, σιγά σιγά ο υπολογιστής τους βήμα με βήμα, σιγά σιγά αρχίζοντας από εδώ και συνεχίζοντας, τους όλους εν παραλίλω τους αλλάζει, με έναν τέτοιο τρόπο στο τέλος αυτοί οι αριθμοί με τη μέτρησή τους να μας δώσουν τον ζητούμενο παράγοντα. Λοιπόν, αυτό είναι το θαύμα που φτιάχνει ο κουβάντο υπολογιστής. Και το ερώτημα βέβαια είναι, μπορούμε να τους φτιάξουμε αυτούς τους υπολογιστές. Και κάτι δούμε, υπάρχουν τρία ενδεχόμενα εδώ. Το ένα είναι ναι, στην οποία περίπτωση μην δώσετε ποτέ την κάρτα σας στο ίντερνετ για δέξτε. Μόνο θα χτυπάμε όλοι το κεφάλι μας στον τοίχο που κάποτε είχαμε δώσει την κάρτα μας. Η δεύτερη είναι, δεν βγήκε καλά τα ελληνικά. Όχι, αλλά αυτό θα είναι εξαιτίας από εδώ πέρα. 1000 ενοχλητικών μικροπολισμάτων και λεπτομεριών. Και φυσικά στο τέλος, λόγω κοψίματος των ερευνητικών κονδύλιων. Εντάξει, δηλαδή ότι μπορεί συνήθως πάρα πολλές ιδέες δεν πεθαίνουν από ένα σοβαρό πρόβλημα, πεθαίνουν από αυτό που λέμε από 1000 κοψίματα, από 1000 εγκοπές. Εντάξει, δηλαδή ότι 1000 μικρές πληγές. Αυτό είναι το δεύτερο και ίσως και το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Το τρίτο ενδεχόμενο για μένα είναι το πιο όμορφο, το πιο ενδιαφέρον και είναι το εξής, ότι όχι, διότι
ο κβαντοϋπολογιστικός λογισμός, δηλαδή το να σκεφτούμε σοβαρά τον κβαντοϋπολογιστή, μας έφερε στην κατάσταση να καταλάβουμε, το συνειδητοποιήσουμε, ότι η κβαντομηχανική, η πιο μεγάλη, η πιο ψηλού γοήτρου θεωρία για τον κόσμο, στην ιστορία της ανθρωπότητας, δηλαδή η θεωρία του Μπόρ, Αϊνστάιν, φον Νόιμαν κτλ., είναι μια θεωρία για πολύ λίγα σωμάτια. Λίγα σωματίδια. Γιατί το λέω αυτό, δηλαδή αυτό νομίζω πως είναι, δεν είναι τελείως, είναι κάτι που δεν το λέει μόνο ένας προβοκάριος που βρίσκεται μπροστά σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί σοβαροί φυσικοί, οι οποίοι προσπαθούν να δουν αν πραγματικά αυτό συμβαίνει. Εντάξει, δηλαδή ότι από τους κλάδους έρευνας στην κβαντομηχανική σήμερα είναι αυτός ακριβώς εδώ. Και κατά τη γνώμη μου θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον σίγουρα για την οπτική γωνιά της σημερινής μου ομιλίας, αν σε αυτό το κοσμοϊστορικό συμπέρασμα φτάσουμε, αρχίζοντας από τη σκέψη μας για τον υπολογισμό. Για να το πούμε στα λόγια του συναδέλφου μου, Ουμέζου Βασιράνη, και το αυτό το άφησα στα αγγλικά, ότι ο κβαντοϋπολογισμός δεν είναι μόνο για... Το σκοπός του δεν είναι μόνο να χτίσει φοβερά πανίσχυες μηχανές. Ο κύριος σκοπός του ίσως είναι να τεστάρει την κβαντομηχανική. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη από τις τρεις ιστορίες. Δείτε, πέρασε ούτε το καταλάβατε. Εντάξει, μην και η δεύτερη έχει να κάνει με τα οικονομικά. Τώρα, η οικονομικά είναι η κοινωνική επιστήμη και θέλω να κάνω ένα διάλειμμα κυριολεκτικά ενός λεπτού να πω το εξής, ότι δεν θέλω να θυμηθείτε μετά από χρόνια ότι ήρθε μέσα Δεκέμβρη του 2011 ο Παπαδημητρίου στην Ελλάδα, τη στιγμή που τα πάντα κεγόντουσαν και μας μίλησε για κβαντομηχανική και οικονομικά. Εντάξει, λες και δεν γινόταν τίποτα, ωραία. Ή μας μίλησε ο Χριστιανός για... Εντάξει, λοιπόν. Τι θέλω να πω, εντάξει, είπαμε οικονομικά και τα πάντα και θυμηθήκαμε τα προβλήματά μας. Ωραία, και τώρα απευθύνομαι κυρίως στους νέους, γιατί οι υπόλοιποι είμαστε... Δεν έχουμε καμία ελπίδα, εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, και απευθύνομαι αποκλειστικά στους νέους εννοώ κάτω 25. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι σας λέω το εξής, ότι ξέρω, δηλαδή... Δεν σας λέω και στη δική μου την ημέρα, θα δείτε εγώ πώς είμαστε και τα λοιπά. Εντάξει, την έχετε χειρότερα από όλους μας. Εντάξει, είναι φοβερά σήμερα. Τα πράγματα είναι φοβερά σήμερα. Και είναι φοβερά σήμερα δηλαδή, γιατί για λόγους, κυρίως για την ηθική διάσταση του προβλήματος, ότι σας προδώσαν οι γονείς σας. Η γενιά των γονιών σας ψήφιζε επί 40-30 χρόνια εγκληματίες που κατασπάρασαν και λιμενόντουσαν και κατέβαν τη χώρα. Εντάξει. Και αυτό, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, οι γονείς σας με το να μην αντισταθούν, με το να προσπαθήσουν να πάρουν και αυτοί ένα κομματάκι από τη δράση, από αυτό που συνέβαινε, υποθήκευσαν το μέλλον σας και το κατέστρεψαν. Εντάξει, λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Υπήρξε στον ίδιο, υπήρξε στον προηγούμενο αιώνα και προσφυγιά και κατοχή και χούντα. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου, αυτό που περνάτε εσείς είναι χειρότερο. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι σε αυτές τις τραγικές στιγμές που πέρασε η χώρα και ο κόσμος, κανείς ποτέ δεν μετάνιωσε. Εντάξει, συνήθως που καταρχήν ακολουθήθηκαν από περιόδους πνευματικής αναγέννησης, στην οποία έλαψαν τα παιδιά εκείνα που κατάφεραν μέσα, ενώ και εγώ τους τα πάντα, να διαβάσουν ένα βιβλίο, να παίξουν ένα καλό κομμάτι στην κιθάρα, να γράψουν ένα όμορφο ποίημα. Λοιπόν, κανείς ποτέ δεν μετάνιωσε για να κάνει κάτι όμορφο και έξυπνο. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα συνεχίζω την ομιλία μου. Ωραία. Λοιπόν, τώρα μιλάμε λοιπόν για τα οικονομικά και τη θεωρία των παιχνίων και θα μιλήσω για τις ισορροπίες. Τι σημαίνει ισορροπία? Ισορροπία να είναι μια ισορροπία. Αυτό είναι μια ισορροπία που σημαίνει το εξής, ότι το μάγκο θα ήθελε πάρα πολύ να είναι στο βάθος της φουρτιέρας. Αλλά δεδομένου ότι κανείς άλλος δεν κουνιέται, ούτε αυτό κουνιέται.
Εντάξει, αυτό σημαίνει ισορροπία. Ότι εφόσον κανείς άλλος δεν θέλει να αλλάξει, τότε δεν θες να αλλάξεις κι εσύ. Αυτό είναι από τις πιο μεγάλες σοφίες. Άμα έχετε καταλάβει αυτό, έχετε καταλάβει την αρχή των οικονομικών. Εντάξει, ότι στα οικονομικά αυτό κοιτάμε. Κοιτάμε ποιες είναι οι επικίνδυνες καταστάσεις από τις οποίες κανείς δεν έχει κίνητρο να αλλάξει. Ωραία, δηλαδή ότι εφόσον βέβαια οι άλλοι δεν αλλάζουν. Αυτό λοιπόν είναι η ισορροπία. Και για να ισορροπία σε επέγνοια, δεν είναι πιο ενδιαφέρουσα, αλλά ίσως είναι πιο μαθηματικά απλή και αυτό σας την παρουσιάζω. Ότι έχουμε. Αυτό είναι ένα επέγνιο. Τι σημαίνει επέγνιο? Σημαίνει ότι έχουμε δύο παίκτες, τον μπλε παίκτη που διαλέγει μια σειρά και τον κόκκινο παίκτη που διαλέγει μια στήλη. Και εφόσον ο καθένας διαλέξει μια σειρά και άλλος μια στήλη, τότε ο κόκκινος παίκτης θα πάρει τον κόκκινο αριθμό και ο μπλε παίκτης θα πάρει τον μπλε αριθμό. Αυτό είναι. Το ξέρατε το παιχνίδι? Σκεφτείτε. Αυτό το παιχνίδι το ξέρετε. Είναι αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Συνεχίσαμε. Εντάξει. Άμα δεν σας αρέσει το παιχνίδι, να σας πω ένα απλούστερο παιχνίδι που είναι περίπου το ίδιο. Που λέει το εξής, ότι έχουμε, ο διαιτητής έχει σφυρίξει πέναλτι, ο κυνηγός είναι μπροστά στην μπάλα, ο τερματοφύλακας μπροστά στο τέρμα του. Εντάξει, ο καθένας έχει δύο στρατηγικές, να παίζει δεξιά, να παίζει αριστερά ή να κλωτσίζει δεξιά ή να κλωτσίζει αριστερά. Το ίδιο πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι σε αυτό το παίχνιο, πάντα απέδειξε σε αυτό το ίδιο παιχνίδι, απέδειξε το 1968 ο μεγαλύτερος μαθηματικός εποχής, ο Φον Νόιμαν, ο οποίος και ο πατέρας του υποδειξή, ότι το Min-Max Theorem λέγεται, ότι μια πιθανοτική ισορροπία υπάρχει πάντα. Και αυτό το απέδειξε επειδή είναι μηδενικού αθροίσματος αυτό το παιχνίδι. Τι σημαίνει? Ότι σε κάθε κουτάκι οι αριθμοί αθροίζονται στο 0. Σημαίνει δηλαδή πως ό,τι χάνω εγώ το κερδίζεις εσύ. Εντάξει, αυτά είναι τα πιο εύκολα παιχνίδια. Και λοιπόν. Ότι μια πιθανοτική ισορροπία πάντα υπάρχει. Δηλαδή, τι θα κάνεις? Ο καθένας θα παίξει με ένα τρίτο πιθανότητα είτε το μπέτρα, είτε το χαρτί, είτε το ψαλίδι. Συμφωνούμε? Δηλαδή, μην ανησυχείτε, αυτό που κάνετε όλη στη ζωή είναι το σωστό πράγμα να κάνει κανείς. Εντάξει. Το φοβερά ενδιαφέρον θέμα, πράγμα δεν ξέρετε, το γεγονός δεν ξέρω να το ξέρετε, ότι υπάρχουν διεθνή τουρνουά. Rock, paper, scissors. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μαζί κάθε χρόνο μαζεύονται, πότε στο Παρίσι, πότε στο Τόκιο, πότε στο Στοχόλμη, και παίζουν και το φοβερό κάτι που δεν μπορώ να χωρέσει στο μυαλό μου είναι πως οι ίδιοι άνθρωποι πάντα βγαίνουν πρώτοι. Σκεφτείτε το λίγο, εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος είναι πολύ περίεργο πράγμα. Ωραία. Μάλιστα. Τώρα, άμα δεν είναι μηδενικό αθλήμα, τότε έχω αλλάξει λίγο το παιχνιδάκι, ώστε να μην είναι όλες, να μην υπάρχει αυτό η ιδιότητα του μηδενικού αθλήματος. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει πάντα ισορροπία. Αυτό το απέδειξε 22 χρόνια αργότερα ένας μεγάλος μαθηματικός, ο οποίος πήρε το βραβείο Νόμπελ το 1995, ο Τζον Νασ. Λοιπόν, η ιστορία της ισορροπίας είναι ο Φον Νόιμαν το απέδειξε το μηδενικό άθροισμα και δύο παίκτες σε όλα τα παίχνια απέδειξε ο Νασ. Και μετά από λίγο, εμπιτευσμένο από το θεώρημα του Νασ, δύο μεγάλοι άλλοι οικονομολόγοι, ο Άρο και ο Ντεβρέ, όλοι σε αυτό το έχουν πάρει το βραβείο Νόμπελ, εκτός από το φωνόημα που πέθανε πριν το πάρει, απέδειξε ότι και στις αγορές υπάρχουν ισορροπίες, αυτή την περίπτωση ισορροπίες τιμών. Και άμα έχετε ακούσει, το θεώρημα του Άρο Ντεβρέ είναι και αυτό από τα μεγαλύτερα θεωρήματα του 20ου αιώνα. Κατά κάποιο τρόπο απέδειξαν ότι οι αγορές δουλεύουν. Εντάξει, ότι πάντα στις αγορές μπορείς να βρεις μια τιμές οι οποίες να είναι οι σωστές τιμές για αυτήν την αγορά. Λοιπόν, και εγώ κάνω μια ερώτηση. Αυτή την ισορροπία μπορώ να τη βρω με υπολογιστή μέσα σε λογικό χρόνο? Δηλαδή, κοιτάξτε, η δουλειά μου ήταν... Η δουλειά που έκανα πάντα ήταν να ρωτάω τέτοιες ερωτήσεις που παντός επιστητού. Αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι, η ισορροπία είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό, ένα φαινόμενο οικονομικό, ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με δρόντες και τη λογική του συμπεριφορά τους. Γιατί να διαφερθούμε για αλγορίθμους? Και υπάρχει λόγος. Ότι αυτό, τα ελληνικά, το ελληνικό, το έχω κάνει πάρα πολλά, εντάξει. Αλλά, και το θέμα είναι ότι τα κοίταξα δύο-τρεις φορές. Είναι θέμα ισορροπίας. Ναι, ακριβώς. Αλλά το δεύτερο ρο στην ισορροπία δεν το ξέχασα ποτέ, έτσι.
Λοιπόν, ότι οι ισορροπίες είναι προβλέψεις στην περιφορά σας, εντάξει. Δηλαδή, τι σημαίνει, ότι βασικά με τις ισορροπίες λες, άμα λογικοί άνθρωποι βρεθούν σε αυτήν την κατάσταση, θα κάνουν. Αυτό σημαίνει ισορροπία. Επομένως, είναι προβλέψεις δηλαδή. Και θέλω να μοιραστείτε με τους υπολείπους αυτά. Λοιπόν, είναι λοιπόν, είναι προβλέψεις, είναι... Τώρα, τι θέλω να πω αυτό. Ότι αν μια πρόβλεψη συμπεριφοράς δεν μπορείς να την υπολογίσεις, τότε τι στο διάλογο της πρόβλεψης συμπεριφοράς είναι. Δηλαδή, αν μου πεις ότι η αγορά μου θα φτάσει εκεί πέρα, αλλά δεν μπορώ να σου πω τι είναι αυτό, τότε τι αγορά είναι αυτή. Εντάξει, θέλω να τη δω, θέλω να τη γνωρίσω. Τι να πω αυτό. Ότι δεν μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη συμπεριφοράς στα οικονομικά, χωρίς αυτή η πρόβλεψη συμπεριφοράς να συνοδεύεται και από έναν ταχύ αλγόριθμο. Εντάξει, δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι μια πρόσφατη συνεισφορά της πληροφορικής στον τρόπο που σκέφτονται οι οικονομολόγοι. Για να το πούμε με τις αθάνατους λόγους του Καμάλ Τζέιν, που είναι ερευνητής στην Microsoft, άμα δεν μπορεί να το βρει το λάπτοπ σου, τούτε ούτε η αγορά θα το βρει. Εντάξει. Λοιπόν. Μάλιστα, ο Μάιερσον, άλλος οικονομολόγος που πήρε το βραβείο Νόμπελ πριν από 3 χρόνια, λέει ότι η ισορροπία κατά ανάς είναι το θεμέλιο της σύγχρονης οικονομικής σκέψης. Δηλαδή, ότι η ισορροπία κατά ανάς και ο τρόπος έλογης οικονομικής σκέψης που κάποιο τρόπο όρισε, άλλαξαν τελείως τον τρόπο που σκέφτονται οι οικονομολόγοι. Λοιπόν, πρόσφατα με τον πρώην μαθητή μου Κωστή Δασκαλάκη, που τώρα διδάσκει στο MIT, τον Paul Goldberg, αποδείξαμε ένα θεώρημα που βασικά λέει το εξής, ότι το να βρεις μια ισορροπία κατά ανάς ενός παιγνίου δεν είναι πρόβλημα επιλύσιμο μέσα σε λογικό χρόνο. Δηλαδή, προφανώς το θεώρημα λέει κάτι πιο ακριβές, αλλά σας το κάνω λίγο πιο λιανά. Κάποιο τρόπο, δηλαδή, αυτό σημαίνει κάτι που, κατά τη γνώμη μου, αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Ότι σύμφωνα με αυτά που είπε ο Μάιερσον, αυτό δηλαδή σημαίνει πως υπάρχει μια υπολογιστική τρύπα στα θεμέλια της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης. Δηλαδή, ότι η ισορροπία που μας υπόσχεται το καταπληκτικό θεώρημα του ΝΑΣ μπορεί να μην είναι. Μπορεί να τη βρεις. Εντάξει, μπορεί να είναι όνειρο απατηλό. Κατά τη γνώμη μου, ένα θεώρημα σαν γι' αυτό μπορεί να αλλάξει τελείως το διάλογο. Μπορεί να επηρεάσει βαθιά το διάλογο γύρω στη θεωρητική οικονομική, γύρω από ποιες είναι οι λύσεις και οι ισορροπίες που είναι οι πιο κατάλληλες. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο. Κοιτάξτε να σας πω. Κάνουμε μια δεύτερη διακοπή. Ένα δεύτερο διάλειμμα. Λοιπόν. Κατά πλειοψηφία είστε νέοι άνθρωποι, εντάξει. Και νιώθω πολύ άσχημα που τόσο που σας κρατά πολύ, τουλάχιστον ο Μάρκ θα παίξει τη θάρα, εντάξει, που σας κρατάω στα τεχνικά θέματα τόσο πολύ. Δηλαδή, και κατά κάποιο τρόπο μένω και έκθαμβος που κάθεστε και μ' ακούτε. Δηλαδή, εγώ, το αίμα σας βράζει, ας πούμε, εγώ στην ηλικία σας δεν είχα την υπομονή να μιλήσω για πράγματα. Δηλαδή, για να μιλήσω συγκεκριμένα, νομίζω πως υπάρχει ένα θέμα και μόνο στον κόσμο, που άμα έφυγα τώρα, θα μπορούσα να σας κρατήσω τον ενδιαφέρον. Νομίζω πως υπάρχει ένα και μοναδικό. Μπορεί κανείς να το σκεφτεί. Σας είπα, σας υποσχέθηκα ότι το τρίτο θέμα θα είναι η βιολογία, εντάξει, οπότε αυτό είναι. Λοιπόν, και θα σας μιλήσω για την επιστήμη, για την θεωρία της εξέλιξης, εντάξει. Και εκεί συγκεκριμένα για το πρόβλημα, για το θέμα, ποιο είναι το πλεονέκτημα του σεξ, εντάξει. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε σκεφτεί σοβαρά για το θέμα της
τις θεωρίες εξέλιξης. Αλλά έχει ακόμα, εντάξει, Δαρβίνος, εντάξει, επίγονοι και όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα και άλλη τα προβλήματα. Και νομίζω πως αυτά μπορεί η πληροφορική να προσφέρει πάρα πολλά. Ένα από αυτά με το οποίο έτυχε να ασχοληθώ αγαθή τύχη πριν από 5 χρόνια, ήταν αυτό που γράφω εδώ πέρα, δηλαδή ποιο είναι το πλεονέκτημα του σεξ. Δηλαδή με την εξής έννοια. Το σεξ είναι περίπου παντού στη φύση. Δηλαδή, ακόμα και τα βακτήρια, δεν ξέρω, πολλοί από εσάς μπορεί να νομίζετε πως εντάξει τα ζώα, εντάξει τα φυτά, αλλά τα βακτήρια και τα βακτήρια έχουν σεξ. Δηλαδή, τι σημαίνει σεξ? Ότι σεξ σημαίνει αυτό που λέμε recombination, εντάξει, αναδιάταξη του γονιδιώματος. Εντάξει, ότι και τα βακτήρια βρίσκουν τρόπους ανάμεσα σε 2 οργανισμούς να αλλάξουν μέρος του γονιδιώματός τους. Εντάξει. Δηλαδή, το σεξ είναι παντού. Ωραία. Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις. Αυτές οι εξαιρέσεις είναι είδη που είναι βέβαια μη σεξουαλικά, αλλά είναι αυτά τα είδη τα μη σεξουαλικά που υπάρχουν ελάχιστα. Είναι κάποιο τρόπο, είναι, πώς να το πούμε, στο δέντρο της ζωής αυτά είναι τα μαραμένα φύλλα. Εντάξει. Και κάποιο τρόπο προέρχονται στη μεγάλη πλειοψηφία, που είναι πολύ ελάχιστα, προέρχονται από σεξουαλικά είδη τα οποία το χάσανε στον δρόμο. Δηλαδή, που συμβαίνει αυτό. Εντάξει, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μπορείτε να πείτε στην πραγματικότητα πως δεν υπάρχουν μη σεξουαλικά είδη, εκτός από ορισμένα ατυχήματα. Και το θέμα είναι πως είναι πάρα πολύ υψηλού κόστους, με την εξής έννοια. Ότι δημιουργεί, πώς λέγεται, evolutionary mechanism, μηχανισμούς που, εξέλιξης, εξελικτικούς μηχανισμούς που είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι, όργανα, πρωτεΐνες, όλα αυτά κτλ. Και βέβαια δημιουργεί κάθε οργανισμός, όπως ξέρουμε όλοι, ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια σε αυτή την κατάσταση, προς αυτό το σκοπό. Επομένως, και άμα το σκεφτείτε, είναι και άσχημη ιδέα για την προσινή ξένια. Υποθέσουμε πως είστε μια γυναίκα που έχει 2 παιδιά. Και κάτι και σκέφτεται, εντάξει. Τα 2 αυτά παιδιά έχουν μαζί, και τα 2 παιδιά αυτά έχουν 1 αντίγραφο του γονιδίωματός μου. Γιατί το υπόλοιπο μισό γονιδίωμά τους, κατά μέσον όρο, προέρχεται από τον τεμπέλη που κάθεται στον πολυθρόνο. Εντάξει. Οπότε, γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου? Άμα είχα κάνει μόνη μου τα παιδιά μου, θα είχα μπροστά μου 2 αντίγραφα του γονιδίωματός μου. Εντάξει, και τα γονιδιά μου θα τους άρεσε φοβερά αυτό το πράγμα. Ωραία, λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα είναι ένα μυστήριο, ας πούμε. Δηλαδή, ότι προς τι κάνουν οργανισμοί αυτή τη φοβερή θυσία. Εντάξει. Και υπάρχουν πολλές θεωρίες και καμιά τους δεν είναι ικανοποιητική. Και ένα πολύ πρόσφατο, δηλαδή αρχές δεκαετίας του 2000, άρθρο του ονόμασε αυτό τη βασίλισσα της εξέλιξης. Και αυτό είναι μια νέα θεωρία που δημοσιεύσαμε πριν από 2 χρόνια. Δημοσιεύσαμε ίσως στο κορυφαίο περιοδικό του κόσμου, το Proceedings of National Academy of Sciences. Νομίζω το εξηγεί. Εσείς θα μου πείτε, αν συμφωνείτε. Αρχίσαμε από το εξής μυστήριο της πληροφορικής. Και αυτό είναι το που με ενδιαφέρει, ότι βασικά ο λόγος που το κοιτάξαμε είναι η πληροφορική. Ότι υπάρχουν 2 οικογένειες αλγορίθμων, και θα πάω πολύ γρήγορα σε αυτό, επειδή άμα το ξέρετε είναι τετριμένο, άμα δεν το ξέρετε δύσκολο θα το πιάσετε. Αλλά υπάρχουν 2 οικογένειες αλγορίθμων για τη λύση δυσκολού προβλημάτων της συνδεστοποίησης, που και οι 2 από αυτές τραβούν έμπνευση από την θεωρία της εξέλιξης. Η προσιωμένη ψύξη, που λέει, δηλαδή simulated annealing, και αυτό είναι μη σεξουαλική αναπαραγωγή, και ο γεννητικός αλγόριθμος, που αυτή είναι σεξουαλική αναπαραγωγή. Και το ερώτημα είναι, γιατί η προσωμένη ψήξη, δηλαδή το ασεξ μέρος του αλγόριθμου, ο ασεξ αλγόριθμος δουλεύει στην πράξη, λύνει τα προβλήματα, ενώ ο γενετικός αλγόριθμος σχεδόν ποτέ δεν πάει καλά. Δηλαδή, ενώ στη φύση συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, γιατί το αγαπημένο κόλπο της φύσης δεν πιάνει όταν το γράφεις πρόγραμμα? Δηλαδή, αυτό είναι μια πορεία που μέτρωγε για 15 χρόνια. Δούμε μια τολμηρή ιδέα που βρήκαμε με τον
Αντί Λιβνάτ, που τώρα είναι καθηγητής στο Virginia Tech και τότε ήταν postdoc-δικός μου. Μήπως η φυσική επιλογή με σεξ, δηλαδή natural selection under sexual, under sexual reproduction, δεν ευνοεί την δραβηνική προσαρμογή για τη fitness. Αλλά κάτι άλλο, και αυτό το κάτι άλλο είναι ο λόγος ύπαρξής του. Δηλαδή, η ύπαρξη του σεξ εννοώ. Ότι μήπως αυτό που νομίζαν όλοι οι βιολόγοι, που είναι, που κατά τον τρόπο είναι σχεδόν ύβρις, σχεδόν βομολογία να το αρνηθείς, ότι βασικά the survival of the fittest. Εντάξει, δηλαδή ότι η βιολογική προσαρμογή είναι το εκείνο το οποίο ζητάμε πάντα, η ζωή πάντα ζητάει. Μήπως αυτό δεν ισχύει και μήπως με τη σεξουαλική επιλογή γίνεται κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για κάτι τεχνικό. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Αυτό είναι κάτι που λέγεται τοπίο προσαρμογής. Fitness landscape. Και βλέπουμε εδώ πέρα το τοπίο προσαρμογής. Τι σημαίνει εδώ πέρα. Ότι έχουμε έναν οργανισμό που έχει δύο μόνο γονίδια. Το γονίδιο α και το γονίδιο β. Αυτό είναι το γονίδιο α, συγγνώμη. Το αριστερά είναι γονίδιο α. Λοιπόν. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, και τα δύο αυτά γονίδια έχουν πολλά αλληλόμορφα, κάτι που λέγονται alleles στην βιολογία. Δηλαδή έχουν πολλές βαριάντες, πολλούς... Συγγνώμη. Παραλλαγές. Παραλλαγές, σωστά, ευχαριστώ. Και που λέγονται αλληλόμορφα τεχνικά. Και για κάθε συνδυασμό αλληλομόρφων υπάρχει ένας αριθμός που το λέγεται, αυτός που είναι ο άξονας των Z, που λέγεται fitness, που λέγεται δαρβινική προσαρμογή, δηλαδή πόσα παιδιά θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, αυτός ο οργανισμός. Και το θέμα είναι ότι μπορείς σε ένα τέτοιο τοπίο να δεις τρεις ενδιαφέρουσες, δηλαδή μέχρι τώρα ο κόσμος κοίταζε τις παιδιάδες, χαμηλή γονιδιακή προσαρμογή, και τις κορυφές, ψηλή γονιδιακή προσαρμογή. Εμείς κοιτάξαμε και μια τρίτη που είναι το οροπέδιο, που σημαίνει πως είναι ένα αλληλόμορφο, το οποίο με οποιοδήποτε άλλο αλληλόμορφο πάει σχετικά καλά, αν και δεν πάει καταπληκτικά με κανένα. Εντάξει. Ωραία. Δηλαδή, αυτό είναι κάποιο τρόπο το καινούριο πράγμα που δώσαμε. Και αυτό που είδαμε είναι το εξής. Ότι ενώ στο ASEX, όπως όλοι ξέραμε, οι κορυφές επιλέγονται, στο σεξ επιλέγονται τα αροπέδια και οι κορυφές πεθαίνουν. Εντάξει, αυτό φέρνει τη βιολογία όπως την ξέραμε πάνω κάτω. Και αυτό δεν βγαίνει από δικό μας μοντέλο, βγαίνει από το μοντέλο του Fischer και Wright, το οποίο όλοι δουλεύαν εδώ και 90 χρόνια. Δεν είναι δικό μας μοντέλο που μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει, είναι το μοντέλο που 90 χρόνια δουλεύανε οι επιθυμιακοί βιολόγοι. Και δηλαδή για να το δούμε, ότι αυτή είναι γελία ψηλή, δηλαδή τουλάχιστον διπλάσια από το οροπέδιο, στη σεξουαλική αναπαραγωγή τα οροπέδια θα κυριαρχήσουν και οι κορυφές θα εκλείψουν. Ενώ αντίθεση στην μη σεξουαλική, συγγνώμη, αναπαραγωγή, υπάρχει ένα μη εδώ πέρα κρυμμένο, οι κορυφές πάντα θα κυριαρχήσουν και τα οροπέδια θα εκλείψουν. Και αυτό είναι κάθετα αντίθετο στην δαρβίνια προσαρμογή. Εντάξει, στο πόσο ο κόσμος πάντα έβλεπε εδώ και 150 χρόνια την εξέλιξη. Και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι κάτι που αποδείξαμε και δημοσιεύσαμε, όπως σας είπα, σε ένα καταπληκτικό περιοδικό. Και τα οροπέδια επιταχύνουν την εξέλιξη, να το πούμε αυτό λίγο γρήγορα, δρούν ως εφαλτήρια που επιτρέπουν εναλλακτικές ιδέες να εξερευνηθούν εναντικά και παραλλήλω. Και αυτή η επιτάχυνση ευνοεί την ειδογέννηση, δηλαδή τη δημιουργία νέων ιδεών, που αλλάζουν το εξελικτικό τοπίο, όπου το σεξ βρίσκει καινούργια οροπέδια και η ζωή συνεχίζεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι το λεπτό φάσμα του Δαρβίνου. Δεν είναι ακριβώς η επιβίωση του καλύτερα προσαρμοσμένου, είναι η εξάπλωση των πιο ανεκτικών. Λοιπόν, η πληροφορική δεν είναι μια βαθιά επιστήμη και μια τεχνολογία που άλλαξε τον κόσμο. Είναι και ένας τρόπος σκέψης, μια επιστημονική κοσμοθεωρία που μπορεί να γίνει μαμή μεγάλων αληθιών σε όλες τις επιστήμες. Και έδωσα τρία παραδείγματα στη φυσική, στα μαθηματικά και στην εξέλιξη. Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Ευχαριστώ.
Questions at the end. 10 minutes at the end. Αν υπάρχει κάποια βιαστική ερώτηση τώρα. Έχουμε 10 λεπτά τώρα. Να κάνουμε τώρα λοιπόν τις ερωτήσεις στον κύριο Παπαδημητρίου. Να αρχίσει ο Μάρκ κανονικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε από αυτή την πλευρά. Πείτε. Η κυρία πρώτα. Ladies first. Έχουμε μικρόφωνο. Φωνάξτε. Εντάξει. Why the laptop would be similar to the market? Listen,